Ναι, εντάξει, συγχαρητήρια για τα παιδιά, αλλά εντάξει, πρέπει να συνεχίσουμε για να κάνουμε δουλειά. Κυριακή έχουμε δέρβι, μετά έχουμε το επόμενο γύρο με την Μίνξ. Και εντάξει, κάθε μέρα δουλειά, αυτό είναι το στόχο, κάθε μέρα να βελτιώνουν τα παιδιά. Για τη δική σας δουλειά προσωπικά και τις ομάδες, τι σημαίνουν τέτοιες προκρίσεις? Είναι σημαντικό και για τα παιδιά περισσότερο, γιατί αυτοί πήραν πρωτάθλημα πέρσι και αυτό φέτος είναι ένα μεγάλο δώρο για όλα τα παιδιά, για να τους δούνε. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Και για τον κλαβ και για όλοι, για όλους μας. Ναι, σίγουρα ότι είναι δύσκολα κάποια παιδιά, είναι λίγο κουρασμένοι, αλλά εντάξει, έχουμε 25-26 παιδιά και πρέπει να παίξουν όλοι σιγά σιγά. Αυτό είναι το στόχο, να μην έχουν τραυματία, η υγεία είναι πάνω από όλα. Και κάθε μέρα δουλειά και αύριο πώς θα λένε, συγκούραση, άλλοι δουλεύουν περισσότεροι, άλλοι αυτοί που παίξανε λίγο λιγότεροι και έτσι θα πάμε. Είναι, εντάξει, αυτός, το δουλειά δικό μας είναι να κάνουμε καλή δουλειά. Είδατε ότι πέρσι πήραμε πρωτάθλημα, κερδίσαμε του Παρατηναϊκού και πολλά παιδιά που του Παρατηναϊκού παίξανε την πρώτη ομάδα. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι εμείς έχουμε παίκτες και μπορούν να παίξουν. Αυτό να τον δούμε εμείς, εκεί που καταλαβαίνουμε πώς είναι το ποδόσφαιρο και εντάξει, κάθε μέρα είναι δουλειά και πρέπει να προσέχουμε αυτά τα παιδιά, τι θα κάνουν του χρόνου, κατάλαβε. Εγώ δεν λέω ότι δεν μπάσουν. Δεν μπάσουν κανονικά, γιατί τον βλέπει κάθε Κυριακή ότι δεν βάλουμε παιδιά. Ναι. Αλλά πόσα παιδιά αγόρασε πρώτη ομάδα? Πολλά, με πολλά λεφτά. Και είναι πιέση, είναι μεγάλη ομάδα. Δεν είναι εύκολο να βάλει παιδιά. Αλλά σιγά σιγά αυτό πρέπει κάποια φορά πρέπει να γίνει, όπως κάνει όλες οι ομάδες.